κουτουλά τον άλλο που είναι κεφαλιανή. Μπορεί, ιδιαίτερα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κεντράρει εκεί για να έρθουμε και σαν να υγειάνουμε σαν χώρα, θα περάσουμε από την πρωτογενή τομέα. Συνδέεται όπως το παράδειγμα των μελιτοφόρων που έχουμε ένα πρόγραμμα ήδη για λύση, ακόμα που μπορεί να σταματήσει και τη μεταφορά, η φύτευση μελιτοφόρων δέντρων, συγκεκριμένα όμως, όπως είναι ο δεντρολίβανος, ένα πράγμα που επιδοτείται και είναι το πρώτο σκαλοπάτι για την πρωτογενή τομέα, το οποίο μας κάνει για τις μέλισσες. Και όλα αυτά. Το σημαντικό που κρατάμε είναι ότι μπορεί να μας δώσει και δουλειά το χειμώνα. Συν τα του αγροτουρισμού. Να προσθέσω κάτι. Παρακαλώ. Υπάρχει αυτό το σύγχρονο σχήμα ότι το τουριστικό κομμάτι δεν αφορά πάντα από τα προϊόντα της χώρας. Ναι. Αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα μπορούσε αυτοί οι δύο, αυτά τα δοκία να γίνουν συγκοινωνούν. Αν ο Μεσάζων φύγει και συνδέσουμε τον αγρότη, τον παραγωγό, με τον αγοραστή, ώστε να φεύγει πρώτα η τοπική παραγωγή και μετά η εισαγωγή, νομίζω ότι θα μας λύσει τα χέρια. Το πώς θα συνδέσουμε τον παραγωγό με τον επιχειρηματία, εκεί είναι που πρέπει να έρθουμε εμείς να καλύψουμε τα του επιχειρηματία. Ακόμα και με τις γνωστές μεθόδους που χρησιμοποιούν αυτοί, ό,τι χρειαστεί. Ο στόχος να μην χαθεί. Κάτι... Όταν ένα προϊόν βγαίνει έξω και πουλιέται πιο φτηνά έξω από ό,τι πουλιέται στη χώρα σου, δεν γίνεται, δηλαδή να μιλάμε για πρωτογενή τομέα, έτσι, όταν ας πούμε π.χ. η ντομάτα από Ολλανδία σου έρχεται στη μισή τιμή από ό,τι θα την πάρεις εδώ, παιδιά, και δεν μιλάμε, ήδη έχουμε αποκλείσει τον εαυτό μας από αυτό. Να μην έτσι, συγγνώμη, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Έχει σημασία όμως να πούμε ότι γενικά στην Ελλάδα, γνώση του, οι διάφορες επιχειρήσεις δεν έχουν να κάνουν πρωτογενή τομέα, ήδη και με την συσκευασία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Παράδειγμα, είμαστε ένα τουριστικό μέρος. Ο τουρίστας, δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά προχωράει το καλοκαίρι, θα αγοράσει τα γνωστά σάντουιτς από το περίπτερο ή από οπουδήποτε. Όταν αυτά τα σάντουιτς έρχονται από τη Ρόδο και δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε εδώ, δεν έχει νομίζω ότι είναι κάτω εμπόριο ή κάτι σημαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει την απόφαση να κάνουμε μια επιχείρηση εδώ πιο μεγάλη, πιο συνεταιριστική κλπ. Για να χτυπήσει την τιμή, γιατί αυτό το πρόβλημα μας, ένας παραγωγός είναι μόνος του με δύο στρέμματα γη και παράγει πολύ λίγο προϊόν, είναι αναγκαίο να πουλήσει ακριβά για να μπορέσει να επιβιώσει. Έτσι, όταν λοιπόν αυτό είπαμε για πριν ότι θέλουμε να συνεργαστούμε και με τους αλληλείς και με τους μεγιστοκόμους, οι μεγιστοκόμοι έχουν, υπάρχει η Βιμέλ, πρέπει να λειτουργήσει σε άλλα πλαίσια για να είναι κερδοφόρα. Όταν λοιπόν λειτουργήσουμε όλοι μαζί, όλοι οι επαγγελματίες μαζί, και δεν εννοώ μόνο το συνεταιρισμό, ας πούμε, ή την κολεκτίβα, για να πιάσω μια άλλη λέξη, αλλά εννοώ και την συνεννόηση απλά. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να φτιάξουμε συνεταιρισμούς, είναι απαραίτητο να είναι υγιείς και να είναι βιώσιμοι, αλλά πιο απαραίτητο είναι να συνεννοηθούμε εμείς μεταξύ μας. Μόνο έτσι δηλαδή θα μπορέσουμε, παράδειγμα να μιλάμε το ίδιο, έτσι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αναγκάσουμε τα μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέρατα, μεγαθύρια στιγμού. Μεγαθύρια στιγμού έχουμε από το 70, δεν έχουμε τώρα. Αυτά τα μεγαθύρια μπορούμε, σαν τοπική κοινωνία, μπορούμε να τα πιέσουμε, να αγοράζουμε από την κόβη το κάθε προϊόν. Μπορούμε ακόμα να παράγουμε προϊόντα που δεν παράγουμε καθόλου αυτή τη στιγμή, τα οποία χρειάζονται τα ξενοδοχεία. Είναι απλό. Βλέπουμε την προσφορά, βλέπουμε συγγνώμη τη ζήτηση και αναδιοργανώνουμε και φτιάχνουμε τη δική μας προσφορά. Ευχαριστούμε. Ο επικεφαλής θα πρέπει να συμπληρώσει τα πρωτογενή. Όχι. Παρακαλώ. Κάποιος άλλος αν έχει κάτι. Πείτε μας για την άποψη, το συμπέρασμά σας τι είδατε σήμερα. Όχι. Πάλι μια φορά σας ευχαριστώ πραγματικά που ήρθατε εδώ, γιατί για μας όντως σημαίνει πολλά. Αναζωπηρώνει για να συνεχίσει η κατάσταση, γιατί ο αγώνας δεν είναι καθόλου εύκολος και ούτε έχει πέταλα, είναι ιδιαίτερα στενός και οδηγεί και μακρύς. Κανένας αγώνας δεν είναι εύκολος. Δεν σας άκουσα. Κανένας αγώνας δεν είναι εύκολος, γι' αυτό είναι η αγώνας.
Εξαρτάται, υπάρχουν και εύκολοι αγώνες που παίζει, ξέρω εγώ, η ΆΕΚ με τον... Πραγματικά σας ευχαριστούμε αυτό.